Καλό μεσημέρι, κύριε Γκέω. Καλό μεσημέρι. Είδαμε λοιπόν ότι στι κάλπε του Μαου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο πήγε πολύ καλά, ενισχύθηκε. Βέβαια, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί το είδαμε ότι συζητήθηκε παντού και επικοινωνιακή η καμπάνια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Κάτι το οποίο δεν μα είχε συνηθίσει, με πρωταγωνιστή βεβαίω τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά της επικοινωνίας, δεν τα υποτιμάμε καθόλου, όμως ε, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό mm -hmm. ε, διαμορφώθηκε εξαιτίας και των θέσεων, αλλά και της δράσης του κόμματος. Επικοινωνήθηκαν όμως όλο... καλύτερα αυτές οι θέσεις με αυτόν τον τρόπο και στη Νεολαία και σε... Βεβαίως, παίζουν, η επικοινωνία παίζει οπωσδήποτε ρόλο, δεν το αφιζητούμε, όμως θεωρούμε ότι αν δούμε, κα, αν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία του αποτελέσματος, Δηλαδή, όχι μόνο το ποσοστό, mm -hmm. αλλά και πού πήραμε τα υψηλότερα ποσοστά. Yeah. Σε εργατικέ, λαϊκέ γειτονιέ, το γεγονό ότι είμαστε τρίτο κόμμα στην Αττική, mm -hmm. το γεγονό ότι είχαμε υψηλά ποσοστά σε περιοχέ που τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν αγώνε, βόρεια, έβια, φθιότητα. Φαίνεται ότι αυτό είναι το στοιχείο mm -hmm. το οποίο μπορεί πραγματικά να κερδίσει κόσμο και να κόσμο εργατικό λαϊκό να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Κύριε Γιώργα, πολλοί λένε ότι για να κρατήσετε αυτόν τον κόσμο που πήρατε είτε για λόγου ουσία ή και επικοινωνία ή και τα δύο αυτά ε, συνεπάρχουν. Ε, Κανεί δεν απορρίπτει, δεν το αποκλεί το ένα το άλλο. Ε, είναι η πολιτική που θα ακολουθούσετε από εδώ και πέρα. Γιατί πολλοί λένε ότι το ΚΚΕ θα είναι πάλι, ε, να το πω έτσι πολύ απλά, στον κόσμο του. Δηλαδή δεν θα συμμετέχει, δεν θα ψηφίζει και θα προσπαθεί να έχει μια ιδεολογική καθαρότητα. Τι λέτε σε αυτό. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Το ΚΚΕ Συμμετέχει και συμμετέχει ενεργά Έτσι, σε όλε τι κοινωνικέ ε, διεργασίε, πάνω απ' όλα στου εργατικού λαϊκού αγώνε. Και αυτό θα κάνουμε και την επόμενη μέρα mm -hmm. με μεγαλύτερη ορμή και με μεγαλύτερη αν θέλετε, δυναμική που θα διαμορφώσει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί εμεί ξαναλέμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Mm -hmm. Την επόμενη μέρα η κυβερνητική ατζέντα τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. υπάρχει, θα είναι μια ατζέντα αντιλαϊκή. Σε αυτή την ατζέντα ουσιαστική αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ούτε Άλειο. ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ γιατί συμφωνούν στι στρατηγικέ επιλογέ. Άρα αυτό είναι ο ρόλο του ΚΚΕ, τη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Τέτοιοι είστε λοιπόν. Τέτοιοι Πού θα λέγε ο κύριο, τέτοιοι, κύριο και να πιστεύω καλά. ότι αυτό το αναγνωρίζει ένα ευρύτερο κόσμο που τον καλούμε να κάνει το βήμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. πολύ. Ευχαριστούμε.